Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κάθε χρόνο και σε όλο τον κόσμο, ο καρκίνος του παχαίους εντέρου διαγνώσκεται σχεδόν σε 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Στις δυτικές κοινωνίες αποτελεί τον τρίτο σε συχνότητα καρκίνο για άνδρες και γυναίκες και τη δεύτερη σε αιτία θανάτου. Στην Ευρώπη, η υψηλότερη θνησιμότητα παρατηρείται σε άνδρες και γυναίκες των ανατολικών και βορειοδυτικών χωρών. Η θνητότητα από καρκίνο του παχαίους εντέρου είναι χαμηλότερη στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Παρά το γεγονός ότι η θνητότητα από καρκίνο του παχαίους εντέρου στην Ελλάδα είναι η μικρότερη ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν τούτης, ο καρκίνος του παχαίους εντέρου αποτελεί και στη χώρα μας σημαντική αιτία θνησιμότητας. Η πιθανότητα ενός ατόμου χωρίς συμπτώματα να αναπτύξει στη διάρκεια της ζωής του την νόσο πλησιάζει το 6% και για τα δύο φύλλα, ενώ περίπου η μισή από αυτούς θα πεθάνουν από την νόσο. Ο καρκίνος του παχαίους εντέρου προσβάλλει και τους άνδρες και τις γυναίκες. Κοντά μας να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα είναι ο κύριος Ιωάννης Ποθουλάκης, γενικός χειρουργός, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Κύριε Ποθουλάκη, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καρκίνος του παχαίους εντέρου, λοιπόν, από την διάγνωση στη θεραπεία που τελικά φαίνεται ότι υπάρχει. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς όπως είδαμε ο καρκίνος του παχαίους εντέρου απασχολεί όλο και περισσότερους ανθρώπους. Κύριε Ποθουλάκη, πόσο τελικά κινδυνεύουμε από αυτό τον καρκίνο? Αν σκεφτούμε ότι στην Ευρώπη κάθε χρόνο έχουμε 300-400.000 νέα περιστατικά καρκίνου, αν σκεφτούμε ότι ο καρκίνος αυτός είναι ο δεύτερος πια, αποτελεί το δεύτερο σαν αιτία θανάτου από καρκίνο στον κόσμο, βέβαια είναι μια πολύ σοβαρή νόσος που πρέπει να έχουμε σοβαρά υπόψη και μάλιστα στη σύγχρονη εποχή που έχουμε και πάρα πολλά όπλα ώστε να το προλάβουμε ή να το διαγνώσουμε και πιο νωρίς. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα έτσι στη σειρά και να δούμε τι προκαλεί τον καρκίνο του παχαίους εντέρου. Πού οφείλεται δηλαδή? Όπως όλοι οι καρκίνοι, κάτι αλλάζει σε κάποιο κύτταρο της περιοχής εκείνης. Εμπροκειμένου, κάτι συμβαίνει στο βλενογόνο, δηλαδή στο εσωτερικό κομμάτι του εντερικού σωλήνα, και το οποίο κύτταρο εκτρέπεται τόσο πολύ που να μην μοιάζει με το κύτταρο που θα έπρεπε να αντιστοιχεί εκεί. Με άλλα λόγια, μιλάμε για το παχύ έντερο που αποτελεί το τελευταίο κομμάτι του πεπτικού σωλήνα. Που τι ρόλο παίζει το παχύ έντερο? Στην ουσία αποθηκεύει προσωρινά και προωθεί προς τα έξω υπολείμματα τροφών. Ο βλενογόνος του παχύου εντέρου, δηλαδή το εσωτερικό του κομμάτι, έχει ένα συγκεκριμένο επιθήλιο. Αυτό το επιθήλιο διαταράσσεται και εκτρέπεται προς καρκίνο. Περνώντας βέβαια από κάποια στάδια, τα οποία αξίζει να δούμε πριν, για να τονίσουμε και ιδιαίτερα το ρόλο του πολύποδα, γιατί δεν ξεκινάει αυτή η διαφοροποίηση του βλενογόνου κατευθείαν σε καρκίνο. Συνήθως ο καρκίνος του παχαίου εντέρου ξεκινάει από ένα πολύποδο. Για να το κατανοήσουμε λίγο και ανατομικά, όταν μιλάμε για το παχύ έντερο, εννοούμε το κομμάτι που συνδέεται με το στομάχι και με το λεπτό έντερο? Είναι ο ισοφάγος, το στομάχι, το λεπτό έντερο και το παχύ έντερο με το ορθό, το οποίο είναι τα τελευταία του περίπου 15-20 εκατοστά. Έχει κάποιες διαφορές, γι' αυτό και το ξεχωρίζουμε κάπως από το υπόλοιπο έντερο. Πάντως το ορθό είναι τα τελευταία 20 εκατοστά. Άρα λοιπόν μιλάμε για τα τελευταία 1,5 με 2 μέτρα του τελικού εντερικού σωλήνα, που παίζει το ρόλο που είπαμε, δηλαδή αποθηκεύει πολύ ματροφών και τα προωθεί προς τα έξω. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που ενοχοποιούνται για το συγκεκριμένο καρκίνο? Καταρχήν υπάρχει ένας πληθυσμός, κάποιοι συνάνθρωποι μας που διατρέχουν πραγματικά, που τους λέμε εμείς υψηλού ρίσκου. Αυτοί πραγματικά διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του παχαίου εντέρου. Είναι συνάνθρωποι μας που πάσχουν από ελκώδη κολίτιδα, από νόσο του Κρόν, που είναι κάποιες εντεροπάθειες που προδιαθέτουν σε αυτή την ιστορία. Εδώ πρέπει να τονίσουμε και το οικογενειακό ιστορικό. Μπορεί και ένα 20%, δηλαδή έχουν τουλάχιστον υπερδιπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου παχαίου εντέρου άνθρωποι που έχουν πρώτου βαθμού συγγενείς που
με καρκίνο επίσης παχαίου εντέρου. Επίσης ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν συχνά πολύποδες. Αυτοί πρέπει να είναι υπό πολύ στενή παρακολούθηση. Αυτή η ομάδα ονομάζεται υψηλού ρίσκου. Από εκεί πέρα βέβαια υπάρχουν και προδιαθετικοί παράγοντες, οι οποίοι φαντάζομαι να αναπτύξουμε στην πορεία, που βοηθούν την ανάπτυξη. Στατιστικά τουλάχιστον έχουμε δει μεγάλες διαφορές από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο και να δούμε πώς θεωρείται το σάκχαρο ύποπτο για εμφάνιση καρκίνου παχαίως εντέρου, αλλά να δούμε πως την ίδια ώρα τα ψάρια αποτελούν ασπίδα κατά του συγκεκριμένου καρκίνου. Με την εμφάνιση καρκίνου στο παχύ έντερο συνδέονται τα αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Γεσίβα. Συγκεκριμένα, η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε γυναίκες των οποίων τα επίπεδα σακχάρου και ινσουλίνης μετρήθηκαν κατά την έναρξη της έρευνας και στη συνέχεια αρκετές φορές τα επόμενα 12 χρόνια. Μέχρι το τέλος της 12ετούς περίοδου, 81 από τις γυναίκες είχαν εμφανίσει καρκίνο παχαίου εντέρου. Οι ερευνητές ανακάλυψαν λοιπόν ότι τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στην αρχή της έρευνας σχετίζονταν με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου παχαίου εντέρου και ότι οι γυναίκες που ανήκαν στο υψηλότερο τρίτο των αρχικών επιπέδων γλυκόζης είχαν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να έχουν εκδηλώσει το συγκεκριμένο είδος καρκίνου σε σχέση με γυναίκες που ανήκαν στο χαμηλότερο τρίτο. Η παχυσαρκία, που συνήθως συνοδεύεται από αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης και γλυκόζης στο αίμα, είναι γνωστός παράγοντας κινδύνου για καρκίνο παχαίου εντέρου. Νέα έρευνα υποδεικνύει ότι η επίδραση της παχυσαρκίας σε αυτόν τον καρκίνο μπορεί να οφείλεται σε αυξημένα επίπεδα γλυκόζης ή σε άλλον παράγοντα που σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα γλυκόζης. Την ίδια ώρα, νέα έρευνα Κινέζων επιστημόνων έρχεται να προστεθεί στις τόσες άλλες που αφορούν τις ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία μας από την κατανάλωση ψαριών. Μικρότερο κίνδυνο λοιπόν εμφανίσουν καρκίνο στο παχύ έντερο αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που τρώνε συχνά ψάρι. Οι επιστήμονες από το νοσοκομείο Σιτζινγκ έκαναν συγκριτική αξιολόγηση 41 δημοσιευμένων μελετών από όλο τον κόσμο, οι οποίες δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1990 και 2011 και μελέτησαν τη σχέση κατανάλωσης ψαριού και καρκίνου. Τα ευρήματα της μεταανάλυσης δείχνουν ότι η κατανάλωση σχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με τον καρκίνο του εντέρου, τονίζουν οι ερευνητές. Κατά μέσο όρο, η τακτική κατανάλωση ψαριού μειώνει κατά 12% τον κίνδυνο για καρκίνο του παχαίου εντέρου και αυτό αφού προηγουμένως έχουν απομονωθεί άλλοι παράγοντες κινδύνου, όπως η προχωρημένη ηλικία, η κατανάλωση αλκοόλ και κόκκινου κρέατος, βασική αιτία για αυτή τη μορφή καρκίνου, το επιβαρημένο οικογενειακό ιστορικό και άλλα. Ο καρκίνος του παχαίου εντέρου λέγεται και ορθοκολικός. Η κατανάλωση ψαριού έχει μεγαλύτερη προστατευτική δράση στο κατώτερο μέρος του παχαίου εντέρου στο ορθόν, σε σχέση με το ανώτερο, το κόλον. Όσοι τρώνε πιο πολύ ψάρι έχουν κατά 21% μειωμένο κίνδυνο για καρκίνο στο ορθόν σε σχέση με όσους τρώνε το λιγότερο ψάρι. Αντίστοιχα, η διαφορά της ωφέλειας είναι πολύ μικρότερη στην περίπτωση του καρκίνου στο κόλον, που είναι μόνο 4%. Η μελέτη εστιάστηκε κυρίως στην ευεργετική δράση του φρέσκου ψαριού, αν και δεν ήταν σε θέση να επισημάνει συγκεκριμένα είδη ψαριών που είναι πιο ωφέλιμα για το έντερο. Από την άλλη, οι επιστήμονες τονίζουν ότι τεράστιο ρόλο παίζει και ο τρόπος που μαγειρεύουμε το ψάρι. Για παράδειγμα, το μπάρμπεκιου με ψάρια σε έντονη φωτιά μπορεί τελικά να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου. Η ωφέλιμη δράση των ψαριών πιθανώς προέρχεται από τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία ιδίως σε ορισμένα ψάρια, όπως ο σολομός και οι σαρδέλες, περιέχονται σε μεγάλες ποσότητες. Είναι ασαφές σε ποιον βαθμό οι καταναλωτές ωφελούνται εξίσου αν αντί για ψάρια παίρνουν απλώς συμπληρώματα διατροφής με ωμέγα-3 λιπαρά. Μια άλλη μελέτη έδειξε ότι όσες γυναίκες τρώνε ψάρι περίπου 3 φορές την εβδομάδα έχουν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν πολύποδες στο έντερό τους, οι οποίοι θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε καρκίνο. Αρκετά εύστοχο το βίντεο. Αυτό που ήθελα να τονίσω καταρχήν είναι ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο καρκίνος του παχαίου εντέρου είναι πιο συχνός στις κοινωνίες εκείνες, παρένθεση Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, στη Δύση με άλλα λόγια, που καταναλώνουν πολύ κόκκινο κρέας. Και αντίστοιχα είναι αρκετά σπανιότερο στις χορτοφάγες κοινωνίες, στους ανθρώπους που δεν καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα κόκκινου κρέατος. Κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι το λίπος του κρέατος πιθανότατα επιδρά
δυσμενός πάνω στο επιθήλιο του βλενογόνου του παχαίους εντέρου, από το οποίο ξεκινάει και ο καρκίνος. Κάποιες άλλες μελέτες επίσης τονίζουν και τον τρόπο ψησίματος, δηλαδή είναι πολύ πιο αυξημένος ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου παχαίους εντέρου στο πολύ ψημένο, πιθανότατα από ανάπτυξη καρκινογόνων ουσιών. Πάντως, η κατανάλωση κόκκινου κρέατος είναι ένας πραγματικά προϋθετικός παράγοντας ανάπτυξης του καρκίνου παχαίους. Γι' αυτό και συνιστούμε όλοι οι συνάδελφοι μικρότερη κατανάλωση, αν είναι δυνατόν και μια φορά μόνο τη βδομάδα, και περισσότερες ίνες που θα τις βρούμε στα φρούτα και στα λαχανικά, που πραγματικά δρούν μέσα από διάφορους μηχανισμούς προστατευτικά κατά της ανάπτυξης του καρκίνου παχαίους εντέρου. Και αυτές είναι στατιστικές μελέτες οι οποίες είναι πολύ σοβαρές, δηλαδή ρίχνουν τα ποσοστά κάτω από το μισό της πιθανότητας. Άρα λοιπόν, ένα άλλο επίσης που το τονίζει και το βίντεο είναι αν μπορούμε να αντικαθιστούμε το κόκκινο κρέας με κοτόπουλο ή με ψάρι. Είναι επίσης ένα πάρα πολύ σωστό είδος διατροφής. Πάντως, αν μιλήσουμε για προδιαθέσεις, γενικά για προδιαθετικούς παράγοντες, θα επαναλάβω το κόκκινο κρέας, το ψητό κόκκινο κρέας, και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες όπως η παχυσαρκία, όπως ο ζαχαρόδης διαβήτης, όπως το κάπνισμα, και μάλιστα περιέργως για πολλούς από εμάς, ενώ ξέρουμε το κάπνισμα προδιαθέτει για καρκίνο λάρυγα, καρκίνο πνεύμονα, η στατιστική μελέτη ανάμεσα στους καπνιστές αυξάνει σε τετραπλάσιο την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου παχαίους. Να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου, κύριε Ποθουλάκη, γιατί είπαμε και είδαμε πριν από λίγο ότι εκτός από τα ψάρια, τα λαχανικά αλλά και τα φρούτα αποτελούν και αυτά ασπίδα κατά του καρκίνου του παχαίους εντέρου. Όμως, με όλα αυτά που ακούμε για την τοξικότητα του περιβάλλοντος, για τη μόλυνση του εδάφους, πώς μπορούμε να τα εμπιστευτούμε? Συμφωνώ απόλυτα. Mm-hmm. Αυτό που επίσης μάλλον παρέλειψα να πω, ότι επίσης στατιστικές μελέτες μιλούσαν για αύξηση της πιθανότητας ανάπτυξης καρκίνου παχαίους σε επεξεργασμένα τρόφιμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, δηλαδή, εκ των προτέρων ξέρουμε, και γι' αυτό καλό είναι όσοι μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια από εμάς, να αποφεύγουμε ακόμα και τα επεξεργασμένα και τα τρόφιμα που επιτρέπονται. Ποια σημάδια, ποια συμπτώματα είναι αυτά που θα μας οδηγήσουν στο γιατρό? Υπάρχει μια ποικιλία συμπτωμάτων που δυστυχώς ένα κομμάτι τους είναι συνήθεις συμπτώματα, όπως ένα φούσκωμα στη κοιλιά, κάποιοι κολικοί στο έντερό μας, που είναι κάποια συνήθη συμπτώματα και μια ίωση, ας πούμε, που μπορεί να διαλάθουν της προσοχής του ασθενούς ή του γιατρού. Και υπάρχουν και πιο σοβαρά συμπτώματα που πρέπει να δούμε. Είναι το αίμα στα κόπρανα. Το αίμα στα κόπρανα πρέπει να θορυβήσει πολύ τον άρρωστο. Μία τυχαία εργαστηριακή διάγνωση αναιμίας, έτσι, δηλαδή μπορεί να μην βλέπει αίμα στα κόπρανα, αλλά να υπάρχει μια αναιμία η οποία δεν ερμηνεύεται. Ένα στοιχείο που πρέπει να μας θορυβήσει είναι η αλλαγή των συνηθειών που έχουμε κάθε μέρα που πηγαίνουμε προς αφόδευση. Διάρειες που δεν τις είχαμε, δυσχυλιότητα που δεν την είχαμε, ένα αίσθημα τεινεσμού ή ένα αίσθημα ατελούς και ένωσης που δεν τα είχαμε. Όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν. Υπόψη ότι επειδή ακριβώς υποδύονται συμπτώματα μιας ενός ευερέθητου εντέρου ή αυτό που λέμε σπαστή κολίτιδα, πρώτον να μην τρομάξουμε όλοι εμείς που έχουμε σπαστή κολίτιδα, που είναι μια συνηθισμένη νόσος που οφείλεται στο άγχος και στο στρες και στον τρόπο ζωής μας. Γι' αυτό και μίλησα ότι για ξαφνικές, για ευνίδιες αλλαγές στις συνήθειές μας. Δηλαδή ένα χρόνια δυσχύλιο άτομο δεν θα τρομάξει τόσο όσο ένα άτομο που ήταν φυσιολογικό και ξαφνικά έχει γίνει δυσχύλιο, έχει γίνει διαρροϊκό ή έχει περίεργους πόνους ή περίεργα συμπτώματα από την κοιλιά του. Τα οποία δηλαδή συμβαίνουν έτσι κατ' εξακολούθηση, πρέπει να το παρακολουθήσουμε για ένα χι διάστημα? Κοιτάξτε, καλό είναι εάν έχουμε μόνιμα συμπτώματα μια-δύο εβδομάδες, βέβαια πρέπει να θορυβηθούμε και να επισκεφτούμε γιατρό. Από εκεί και πέρα, κύριε Ποθουλάκη, να δούμε τώρα πώς μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα, μιας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ή και να προληφθεί. Αυτό που παραλείψαμε να πούμε στην αρχή της συζήτησής μας είναι ότι
Ο καρκίνος του παχαίου εντέρου κατά 90% αφορά άτομα πάνω από 50 ετών και μάλιστα το 70% είναι σε άτομα πάνω από 65 ετών. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να πούμε και να το βάλουμε σαν επικεφαλίδα είναι ότι με το που όλοι μας γινόμαστε 50 ετών πρέπει σίγουρα να διερευνήσουμε το έντερό μας με κάποια από τις εξετάσεις που θα παραθέσουμε αμέσως. Και ευτυχώς υπάρχει μεγάλη τεχνογνωσία και αρκετή τεχνολογία πια που μπορούμε να κερδίσουμε πραγματικά την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του παχαίως ή αν θέλετε να το προλάβουμε και στο στάδιο του πολύποδα. Είπαμε ότι το πάνω από 90 με 95% του καρκίνου του παχαίως εντέρου οφείλεται σε πολύποδες που είναι κάποια μικρή βλάβη στο βλενογόνο του παχαίως εντέρου, όχι κακοήθης, με αργή συνήθως εξέλιξη μέχρι σε κάποιους να γίνει κακοήθεια. Αυτή η εξαλλαγή μπορεί να κρατήσει και πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν, εάν βρούμε εμείς έναν ασθενή ο οποίος έχει ένα πολύποδα κάποια στιγμή και με τη δυνατότητα που έχουμε πια το να αφαιρούμε και χωρίς χειρουργείο, στην ουσία διακόπτουμε την εξέλιξή του. Άρα σώζουμε. Οι διαγνωστικές εξετάσεις, τώρα η διάγνωση πώς βγαίνει στον καρκίνο του παχαίως εντέρου. Βγαίνει καταρχήν με τη φυσική εξέταση. Ένας έμπειρος γιατρός, πολύ πιθανόν και εξετάζοντας ακόμα την κοιλιά ή με το δαχτυλάκι του, κάνοντας δαχτυλική εξέταση από το ορθό, να μπορέσει να τον διαγνώσει πριν ακόμα υποβάλει τον άρρωστό του σε εξετάσεις. Οι εξετάσεις ποιες είναι? Είναι ο οκτινολογικός έλεγχος, ο οποίος πια μας προσφέρει και μεγάλη γκάμα, δηλαδή ακόμα και η αξονική πια μπορεί ογκίδια πάνω από ένα εκατοστό να μας τα δείξει. Η εξέταση βέβαια εκλογής πια και αποδεικτική και αυτή η εξέταση που βλέπουμε τα μάτια μας και που μπορούμε να κάνουμε να πάρουμε και βιοψία είναι η ενδοσκόπηση, είναι η κολονοσκόπηση. Mm-hmm. Όπου ο γιατρός με ένα ειδικό ενδοσκόπιο φτάνει μέχρι εκεί που θέλει και το βλέπει με διαγυμνού οφθαλμού πια. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι κωδικοποιούν αρκετά τα πράγματα, λένε πια σίγουρα επίσημα πάνω από 50 ετών όλοι μας να κάνουμε κολονοσκόπηση. Τώρα εδώ που τα λέμε, δεν θεωρείται και τόσο δημοφιλής αυτή η διαγνωστική εξέταση? Δεν είναι μία εξέταση που θα θέλαμε έτσι να κάνουμε? Ναι, δεν θεωρείται δημοφιλής, μάλλον επειδή δεν μας αρέσει η ιδέα της εξέτασης. Σωστά. Είναι μια ανώδυνη εξέταση, είναι μια ακίνδυνη εξέταση και από την οποία μπορούμε να σωθούμε. Και γιατί μπορούμε να σωθούμε όχι μόνο αν βρούμε τον καρκίνο. Καλό είναι να μην βρούμε τον καρκίνο, να προλάβουμε τον πολύποδα. Ο πολύποδα στη φάση της κολονοσκόπησης μπορεί να γίνει μια ενδοσκοπική του αφαίρεση και να τελειώσει η ιστορία εκεί. Κατά τη διάρκεια του διαγνωστικού ελέγχου. Είπαμε λοιπόν οπωσδήποτε τα άτομα πάνω 50 ετών πρέπει όλα να κολονοσκοπούνται και οι χώρες που βάλανε πια. Χώρες που έχουν πληθυσμούς υπάκουους, όπως είναι παράδειγμα οι Ιάπωνες, έχουν μειώσει πολύ τα ποσοστά τους. Γιατί ελέγχονται όλοι συστηματικά με τις οδηγίες των γιατρών από εκεί. Τώρα, εφόσον έχουμε συμπτώματα βέβαια, ή εφόσον έχουμε ιστορικό περίεργο, ή κάποιος ανήκει στις παθήσεις που είπαμε, στην νόσο του κορονοϊού, εννοείται ότι πολύ νεότερος πρέπει να υποβάλλεται σε ενδοσκοπικό έλεγχο και μάλιστα σε συχνούς ενδοσκοπικούς ελέγχους. Μιλάμε λοιπόν για μπαίνει στη ζωή μας η κολονοσκόπηση στα 50 μας, εφόσον δεν έχουμε κανέναν από τους άλλους προδιαθετικούς παράγοντες και εφόσον δεν έχουμε και σημάδια τέτοια που να επισκεφτούμε τον γιατρό επειδή έχουμε δει κάτι περίεργο. Αυτές κυρίως είναι οι εξετάσεις. Πέρασα λίγο γρήγορα τον ακτινολογικό έλεγχο, γιατί υπάρχει η αξονική τομογραφία, υπάρχει ο βαριούχος υποκλεισμός, που είναι μια εξέταση από τις πιο παλιές. Δηλαδή, στην ουσία, με έναν υποκλεισμό ενός σχεγραφικού, σχεγραφείται το παχιέντερο και μέσα από αυτή τη σχεγράφηση φαίνεται όγκος. Όλο και μειώνεται η εφαρμογή του, γιατί έχουμε πια την κολονοσκόπηση και προτιμούμε. Υπάρχει και αξονική κολονογραφία, που είναι ένα είδος αξονικής, ψηφιακής αξονικής, ο οποίος με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, computing πρόγραμμα, μας δίνει εικόνες ανάλογες με τις κολονοσκόπησης. Καμία όμως δεν έχει την ακρίβεια και την αξιοπιστία της κολονοσκόπησης. Ένας καλός ενδοσκόπος, ένας καλός γαστεντερολόγος γιατρός, γιατί αυτός ο συνάδελφος είναι που την εφαρμόζει, έχει σχεδόν 100% ακρίβεια. Γιατί στην ουσία πρόκειται για μία διαγνωστική εξέταση, κατά την οποία όμως μπορούμε και να επέμβουμε. Πάντως είναι μεγάλης αξίας πια εξέταση, μεγάλης αξίας, και η οποία σώζει ζωές και μπαίνει πια και επίσημα
και στο στάδιο της πρόληψης, έτσι, εφόσον τηρούνται αυτοί οι κανόνες που είπαμε πριν, και στο μετέπειτα στάδιο πια που μας δίνει τη διάγνωση. Ποια είναι τώρα τα στάδια του συγκεκριμένου καρκίνου και ποια η πρόγνωση, και φυσικά να δούμε αν και πώς αντιμετωπίζεται. Ξεκινώντας για την σταδιοποίηση, η οποία είναι όλη η ουσία βέβαια της ιστορίας αυτής, πρέπει να πούμε ότι άτομα, κάνουμε μια πολύ πρόχειρη σταδιοποίηση τώρα. Υπάρχουν πολλών ειδών σταδιοποίησης, η πιο πρόχειρη είναι η εξής. Άτομα με περιορισμένη, με αρχόμενη νόσο, έχουν σε πάνω από 90% πενταετή επιβίωση, που η πενταετής επιβίωση για μας σημαίνει και ίαση. Άτομα με τοπικά προχωρημένη νόσο, δηλαδή μιλάμε με νόσο που έχει ξεφύγει και από τα όρια του παχαίου συντέρου, αλλά εκεί έχουν επίσης πάνω από 50% πενταετή επιβίωση. Ενώ αντίθετα, ο πληθυσμός εκείνος που μιλάμε για μεταστατική νόσο, δηλαδή ο καρκίνος του παχαίου συντέρου, ο οποίος έχει δώσει πια μεταστάσεις και σε άλλα όργανα, η επιβίωση πέφτει περίπου στο κάτω από 10%. Άρα λοιπόν, πόσο ωραίο θα ήταν να προλαβαίναμε το στάδιο του πολύποδα. Αλλά ακόμα και να προλάβουμε το στάδιο του πολύποδα, τουλάχιστον με ευκαιρία κάποια συμπτώματα που θα δούμε, να προλάβουμε τον καρκίνο στα πρώτα του στάδια. Mm-hmm. Επειδή η χειρουργική αντιμετώπιση έχει κάνει θαύματα, έτσι, πρώτη αυτή με την συνδρομή της χημειοθεραπείας και της ακτινοβολίας, πια ακόμα και άτομα με προχωρημένα τοπικά νόσο, δηλαδή αν μπούμε αδρά ότι ο καρκίνος του παχαίου έχει τρία στάδια, Α, Β και Γ, άτομα τα οποία ανήκουν στις δύο πρώτες κατηγορίες έχουν εντυπωσιακά μεγάλη επιβίωση που μπορεί να είναι πάνω από 70%. Και φυσικά να δούμε αν και πώς αντιμετωπίζεται. Ανεξαρτήτως σταδίου, επειδή ο καρκίνος του παχαίους ξεκινάει από το εσωτερικό του παχαίου εντέρου και η πορεία του είναι να αναπτύσσεται και να κλείνει σιγά το παχαίο εντέρο, ανεξαρτήτως σταδίου, η χειρουργική αφαίρεση είναι δεδομένη. Η οποία χειρουργική αφαίρεση τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αφαιρούμε το κομμάτι εκείνο του παχαίου εντέρου το οποίο φέρει τον όγκο. Δεν αφαιρούμε μόνο τον όγκο, αφαιρούμε και μάλιστα πρέπει να είναι και γι' αυτό και υπάρχουν έμπειροι χειρουργοί, αυτό ίσως δεν μπορούν όλοι να το χειρουργήσουν γιατί απαιτεί και κάποιες γνώσεις. Πρέπει να αφαιρεθεί το κομμάτι εκείνο το συγκεκριμένο, το οποίο έχει μια συγκεκριμένη αγγείωση, έτσι, και δεν θεώρησα σωστό να πούμε τις μοίρες του παχαίου εντέρου. Υπάρχουν κάποιες μοίρες, το παχαίο χωρίζει σε κάποια κομμάτια ανατομικά, τα οποία έχουν συγκεκριμένη αγγείωση, έχουν μια δικιά τους κυκλοφορία. Άρα λοιπόν ο χειρουργός πρέπει σαφώς να κωδικοποιήσει το χειρουργείο του κατά τη φάση του χειρουργείου και να αφαιρέσει το κομμάτι εκείνο του παχαίου εντέρου μαζί με τον όγκο και μαζί με το λίπος που το συνοδεύει, το οποίο έχει τους λεμφαδένες που λέμε. Οι λεμφαδένες που περιβάλλουν το παχαίο εντέρο, είναι δίπλα στο λίπος του παχαίου εντέρου, είναι οδός μετάστασης και πρέπει να συναφερούνται κι αυτοί. Και η εγχείρηση, όπως να το πούμε πολύ απλά λόγια, αφαιρούμε ένα κομμάτι από τον εντερικό σωλήνα και μετά είμαστε υποχρεωμένοι, αν έχουμε τη δυνατότητα, να ενώσουμε τα δύο κομμάτια τα οποία έχουν μείνει. Δυστυχώς αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει όταν μιλάμε για καρκίνους του ορθού, δηλαδή στα τελευταία εκατοστά του παχαίου εντέρου, που δεν έχουμε αυτό που λέμε εμείς αρκετό περιθώριο ώστε να έχουμε δύο τμήματα να τα ενώσουμε. Θα ερμηνεύσω πολύ γρήγορα τι ακριβώς είναι. Πιθανότητα να χρειαστεί για χαμηλούς καρκίνους του παχαίου εντέρου. Δηλαδή για καρκίνους οι οποίοι αφορούν το τελευταίο του κομμάτι. Τι σημαίνει παραφύσιν? Εγώ θα το έλεγα κάπως διαφορετικά, γιατί δεν ακούγεται καλά η λέξη. Είναι τελική κολοστομία. Δηλαδή έχουμε αφαιρέσει τον όγκο, έχουμε αφαιρέσει το παχιέντερο μέχρι το τελείωμά του και εξτομώνουμε το παχιέντερο σε κάποιο σημείο της χιλιάς. Άρα η αφόδευση γίνεται κατευθείαν από το έντερο, από κάποιο σημείο της χιλιάς, όπου εκεί υπάρχει ένα συγκεκριμένο σέρβις με σάκους κολοστομίας. Αυτό γίνεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο ή όταν δεν υπάρχει περιθώριο για συνένωση? Μιλάμε πιθανότητα και σε προχωρημένο στάδιο, αλλά περισσότερο όταν εντοπίζεται στο τελείωμα του εντερικού σωλήνα. Είναι πολύ δύσκολο να ενώσουμε τα δύο. Είναι ένα εύκολο θεωρητικά χειρουργείο, κύριε Παθουλάκη? Είναι ένα σοβαρό χειρουργείο, το οποίο το
Εύκολο ή δύσκολο δεν υπάρχει στη χειρουργική. Καλό είναι να γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία και να έχουν γνώση τους και επιπλοκές και τα μεταχειρητικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Αν σκεφτούμε ότι ο άνθρωπός μας, ο ασθενής μας θα ζει μετά και ευχόμαστε εφόρους ζωής, έτσι, γιατί η πλειοψηφία των ασθενών μας πια ζουν. Έτσι, λοιπόν, θα έχει κληρονομήσει από το γιατρό του αυτό το συγκεκριμένο χειρουργείο. Ο γιατρός πρέπει να είναι καλά γνώσης του τι ακριβώς κάνει. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πάμε να δούμε κάποιες συστάσεις πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου παχαίως εντέρου, αλλά να θυμηθούμε και ποιοι διατρέχουν αυτόν τον κίνδυνο. Συστάσεις πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του παχαίως εντέρου. Ασυνήθιστα συμπτώματα από την κοιλιά ή αλλαγές ή αίμα στις κενώσεις πρέπει να αναφέρονται αμέσως στο γιατρό. Άτομα μεγαλύτερα των 50 ετών, έστω και χωρίς συμπτώματα, θα πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμασία ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα κάθε χρόνο και σε εύκαμπτη σιγμοειδοσκόπηση κάθε 3 με 5 χρόνια ή σε κολονοσκόπηση ανά δεκαετία. Η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και ασβεστίου προφυλάσσει από εμφάνιση καρκίνου του παχαίως εντέρου. Το αντίθετο συμβαίνει με την κατανάλωση κόκκινου κρέατος. Η αποφυγή του καπνίσματος και της καθιστικής ζωής, καθώς και η υιοθέτηση συστηματικής άσκησης, όπως περπάτημα, αποτελούν σημαντικούς προληπτικούς παράγοντες. Η αφαίρεση των πολυπόδων προλαμβάνει την εμφάνιση του καρκίνου του παχαίως εντέρου. Οι στενείς συγγενείς των ασθενών που εμφάνισαν καρκίνο του παχαίως εντέρου σε νεαρή ηλικία πρέπει να συμβουλευτούν ειδικό γιατρό. Ποιοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο. Οποιοδήποτε μπορεί να πάθει καρκίνο του παχαίως εντέρου. Αυξημένο κίνδυνο όμως έχουν άτομα με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου, πολύποδων, φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, καρκίνου στο παχύ έντερο ή στο ορθό, άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, οι καπνιστές, τα άτομα με κακές διατροφικές συνήθειες, διατροφή φτωχή σε φρούτα και λαχανικά και πλούσια σε ζωικά λίπη και έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, τα υπέρβαρα και παχύ σαρκάτομα. Αν ανησυχείτε ότι έχετε αυξημένο κίνδυνο, μιλήστε στο γιατρό σας. Μπορεί να πρέπει να κάνετε τις διαγνωστικές σας εξετάσεις σε νεότερη ηλικία. Και κλείνοντας την κουβέντα μας, επειδή η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό πράγμα από όλα αυτά που φαντάζομαι έχουμε πει, οποιουσδήποτε ασθενής περιγράφει ή αισθάνεται συμπτώματα από την κοιλιά ασυνήθιστα για αυτόν, καλό είναι να πηγαίνει στο γιατρό του. Ιδιαίτερα, είπαμε, τονίσαμε ιδιαίτερα την παρουσία αίματος στα κόπρανα ή της αναιμίας. Ηλικιακά, είπαμε ότι επειδή ο καρκίνος του παχαίως εντέρου κατά πλέον του 90% είναι για άτομα πάνω από 50 ετών, καλό είναι όλοι όσοι κλείνουμε τα 50 να υποβαλόμαστε σε ένα ενδοσκοπικό έλεγχο. Να επαναλάβουμε ότι το κάπνισμα κάνει κακό για άλλη μια φορά, η παχυσαρκία κάνει κακό για άλλη μια φορά, η κατανάλωση κόκκινου κρέατος κάνει κακό και καλό είναι λοιπόν φυσική άσκηση, διακοπή καπνίσματος, αδυνάτισμα και επίσης καλό είναι να εμπλουτίσουμε όσο μπορούν περισσότερο το γεύμα μας σε φυτικές ίνες ή σε φρούτα. Η πρόληψη λοιπόν είναι η καλύτερη θεραπεία και βλέπουμε βέβαια ότι στην περίπτωση που τελικά δεν προλάβουμε, το ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχει ίαση. Μία ανεξαρτήτως σταδιοποίησης, η μέση επιβίωση στις σύγχρονες κοινωνίες είναι περίπου 50%, που είναι πολύ μεγάλη επιβίωση. Βέβαια. Αν σκεφτούμε ότι σε αυτήν την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται από τον ερχόμενο μέχρι το μεταστατικό καρκίνο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ακόμα και η δυνατόν εγκαιρότερη διάγνωση δίνει ζωή. Κύριε Ποθουλάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Πραγματικά ήταν πολύ χρήσιμες όλες αυτές οι πληροφορίες που μας δώσατε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα ή να προληφθεί. Η απάντηση είναι αναμφίβολα καταφατική. Ο καρκίνος του παχαίως εντέρου μπορεί να διαγνωστεί σε πρώιμα στάδια μέσω του προληπτικού ελέγχου των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, αλλά και να προληφθεί με την αφαίρεση των προκαρκινικών βλαβών, των πολυπόδων δηλαδή του εντέρου. Η πρώιμη διάγνωση εξασφαλίζει την πλήρη σχεδόν θεραπεία. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.